Και σε γύρω να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώ είχαμε μια απαγωγή με πολλά ερωτήματα. Ο, Πέτρος μας Ο Πέτρο Καρσιώτη μα ημερώνει. Πέτρο, καλησπέρα. Και λέω πολλά ερωτήματα γιατί ενδέχεται να απήχθησαν λάθο άτομα. Πε μα, τι ακριβώ Είναι μια εκτίμηση. Πώς. Όλα ξεκινάνε πριν από τρει μέρε. Είναι τρίμερο το θρίλερ στο σπίτι ενό ανδρόγινου στην ιστορική περιοχή του Μιστρά στην Λακονία. Στι 16 Αυγούστου, λοιπόν, ημέρα Τρίτη, ξημερώματα, εισβάλλουν από ανασφάλι στο παράθυρο την ώρα που, κοιμούνταν, το, που κοιμόταν το, το ανδρόγινο τρει κουκουλοφόροι και με απειλή μαχαιριού του αναγκάζουν να παραδώσουν 200 δραχμέ, 200 ευρώ τα οποία είχαν εκεί και τρεις καραμπίνες, οποίες κατήχε το ζευγάρι νόμιμα. Στη συνέχεια όμω πίστευαν ότι τελείωσε ο εφιάλτη αλλά δεν είχε τελειώσει. Του έδεσαν τα χέρια πιστάγκονα, του έβαλαν κουκούλες στα κεφάλια και του έβγαλαν έξω. Δηλαδή ουσιαστικά του απήγαγαν. Τοποθέτησαν το ανδρόγινο μέσα στο αυτοκίνητο δικό του και εγκατέλειψαν τον άνδρα μέσα στα α, α, άγρια ξεμερώματα στην επαρχιακή οδό Σπάρτη Γηθίου. Τον κατέβασαν κάτω λέγοντά του μάζεψε χρήματα γιατί θα σε πάρουμε τηλέφωνο αν θε να ξαναδεί τη γυναίκα σου ζωντανή. Τη γυναίκα λοιπόν τη την γυναίκα και την οδήγησαν σε ένα οίκημα. Την οδήγησαν σε ένα οίκημα. Δύο επί τρία το έχει περιγράψει η ίδια. Την κράτησαν τρει μέρε. Έκαναν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στον σύζυγό του. Για μία φορά που μίλησαν ζήτησαν 500.000 ευρώ. Γι' αυτό και η αστυνομία Πέτρο θεωρείται ότι έγινε λάθο εκτίμηση τη στιγμή. Γιατί δεν έχουν χρήματα οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να, να έχουν τέτοιο ποσό. Έχουν 5.000 α πούμε κατάθεση στην τράπεζα. Και τελικά άφησαν τη γυναίκα να ε, φύγει. Τελικά σήμερα το πρωί στο μικρό οίκημα τη είπε ο φρουρό που την φρουρούσε ότι θα πάει σε μια δουλειά. Η γυναίκα βγήκε εκεί πάλι στην επαρχιακή οδό σπάρτη γυθίου. Ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο οδηγό. Η αστυνομία κατάλαβε ποια ήταν. Ήδη μέχρι πριν από λίγο εξεταζόταν πιστεύω ότι το κρυσφίγετο είναι εκεί κοντά, στην επαρχιακή οδό Σπάρτη Γηθίου. Και επειδή όλα Μάς. δείχνουν ότι δεν ήταν αυτό ο στόχο, ότι μάλλον κατά λάθο έγινε αυτή η ιστορία, κάνει τα πάντα η αστυνομική διεύθυνση Λακωνία να εντοπίσει του τρει δράστε που μιλούσαν για να μην επαναλάβουν σε ξενική το προφορά. Εγχείρημα. Αλλά θα πει και να μην τον επαναλάβουν εκεί ίσω. Τέλο καλό, θα ήταν... Τέλος καλό, όλα καλά για την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.